Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Γκαζέτα σχετικά με το Ράλι Ακρόπολης. Όπως είναι στους περισσότερους γνωστό, ο αγώνας επανήλθε στο καλεντάρι του WRC για το 2021. 9 έως 12 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αγώνα και είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το Ράλι των Θεών, τον εθνικό μας αγώνα, με δύο από τους πιο βαθείς γνώστες του θέματος, που είναι οι συνάδελφοι Κώστας Στεφανής και Νίκος Τσάνταρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να υποθέσω ότι τα υπήθητα υπόθηκαν λόγω αλφαβητικής σειράς και όχι λόγω ηλικίας. Ακριβώς, το τσέκαρα. Ευχαριστώ. Και το ένα και το άλλο. Γιατί ο Νίκος θα βάφει άσπρα από μικρός, γι' αυτό καταλάβεις. Με τη ρίδα στο Ράλι Ακρόπολης θα προσέφηκα εγώ. Να πω λίγο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι ο Κώστας Στεφανής είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, παρουσιαστής στην πολύ γνωστή εκπομπή Traction. Είναι συνοδηγός αγώνων. Δεν ξέρω αν έχεις περάσει και από μπάκετ οδηγού. Έχω περάσει από τα παντελώς αδιάφορο. Συνοδηγός ήμουν πάντα. Ναι. Παμένος. Αλλά με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ γνωστή πορεία. Ο Νίκος ο Τσάνταρης από την πλευρά του είναι επίσης δημοσιογράφος, συνάδελφος, επίσης παρουσιαστής εκπομπής. Νομίζω λίγο παράλληλες πορείες έχετε. Οδηγός αγώνων για πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, Νικόλα, συνεχίζεις? Συνεχίζω σαν συνοδηγός. Ζήλεψα τη του Κώστα και εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν είμαι σίγουρος σε τι είναι καλύτερος, γιατί έχοντας τον δει να οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα Κώστας Στεφανής. Τόσο γρήγορα που λες ότι ίσως χάθηκε ένα ταλέντο επειδή του άρεσε η συνοδήγηση. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Είναι αυτό που λένε ότι αν κάτσεις δίπλα σε έναν καλό οδηγό, γίνεσαι και εσύ καλός. Δεν ξέρω, να ξεκαθαρίσω ότι οι ταχύτητες που λες είναι για αγώνες, όχι για τον δρόμο. Εντάξει. Βέβαια. Όχι, εγώ σε έχω δει με αγωνιστικό αυτοκίνητο να οδηγείς σε δοκιμές, βέβαια, και οδηγείς πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ, Νίκο. Ωραία. Άρα, Να πούμε ότι ένας καλός συνοδηγός πρέπει να είναι και καλός οδηγός. Αλλιώς έχει ελλείψεις. Έτσι είναι, Κώστα? Δεν ξέρω. Είμαι μαζί σου και εγώ μου γεννήθηκε μια απορία. Η μετατροπή σου σε συνοδηγό από quick έγινε που λέει ο Χουρδάκης. Τώρα αρχίσατε τα μεταξύ σας. Θα σας επαναφέρω στην τάξη. Και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το Ράλι Ακρόπολης. Τα παιδιά παίζουν. Το ξέρω. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που μας βλέπουν ότι πολλές δεκαετίες πραγματοποιείται το Ράλι Ακρόπολης, τις περισσότερες από αυτές ως αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο αγώνας χάθηκε το 2013, ήταν η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε ως αγώνας του WRC, και επανέρχεται φέτος. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή γιατί χάθηκε, ώστε να δούμε τι δεν πρέπει να πάει στραβά και να συνεχίσει ο αγώνας να μακροημερεύσει και στο μέλλον. Προσωπικά, επειδή με πονάει πάρα πολύ εκείνη η ιστορία, θα ήθελα να μην το συζητήσουμε αυτό. Ας πάμε παρακάτω. Okay. Ο Νίκος, αν θέλει να πει κάτι, είναι φρόζεκτο και το ακούμε χαρά. Θα έλεγα σημεία των καιρών, ένα εκ των οποίων είναι και η πτώση της ΕΛΠΑ. Και μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε. Μάλιστα. Okay. Θέλω να δούμε λίγο ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που έκαναν το Ράλι Ακρόπολης τόσο γνωστό και αγαπητό. Όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στους ανθρώπους των αγώνων. Έχει ψηφιστεί, αν θυμάμαι καλά, αρκετές φορές ως ο καλύτερος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έχουν εκφραστεί πολλοί οδηγοί θετικά, διεθνείς οδηγοί εννοώ, για τον αγώνα μας, και επίσης και οργανωτικά είχε πάρα πολύ πετυχημένη πορεία. Αλλά ήθελα να εξειδικεύσουμε 1-2 σημεία που τον κάνουν τόσο δυνατό τον αγώνα μας. Νίκο. Κώστα. Ο Νίκος, παρακαλώ. Okay. Είναι σαφές ότι ο Κώστας πρέπει να ξεκινήσει, αφενός γιατί έχει μεγαλύτερη πορεία από μένα στο Ακρόπολης, αφετέρου γιατί είχε την τύχη να συνταξιδεύσει με πολύ μεγάλους οδηγούς του παρελθόντος, να συναγωνιστεί και να μιλήσει μαζί τους. Άρα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τι ήταν αυτό που για τους οδηγούς αυτούς ή για τις ξένες ομάδες έκανε τον αγώνα περιζήτητο. Δεν θα πω αγαπητό. Περιζήτητο όμως σίγουρα. Ωραία. Ευχαριστώ, Νίκο. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο αγώνας
οι περισσότεροι οδηγοί τον λάτρευαν. Θυμάμαι ότι ο Μίκη Μπιαζιόν ήταν ο αγαπημένος του αγώνας. Και όταν μου το έλεγε αυτό, του έλεγα: με πειράζει, μου λες ψέματα. Και όταν κάποτε πήγα με την οικογένειά μου στον Μπασάνο Ντελ Γκράπα, που εκεί γεννήθηκε, εκεί ζει, και τότε που ήταν αντιπρόσωπος της Λάντσια στο χωριό του, μέσα σε ένα υπέροχο χώρο ήταν αντιπροσωπεία Λάντσια, είχε μία και μοναδική φωτογραφία από το Ράλι Ακρόπολης, οπότε επίστηκα. Αυτό λοιπόν ήταν ότι ο αγώνας είχε πολύ, πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον, καταπληκτική ομορφιά, μοναδική. Είχε μία ιδιαίτερη τραχύτητα, μία σκληρότητα, η οποία προερχόταν από την ποιότητα του δρόμου, από τις θερμοκρασίες, και παράλληλα για τα εργοστάσια, θα το θυμόμαστε όλοι αυτό πιστεύω, με το που κέρδιζε το αυτοκίνητο τον αγώνα, την επόμενη Κυριακή ο Λοσέλντες καταχωρεί σε όλες τις εφημερίδες, κερδίσαμε το Ράλι Ακρόπολης. Και αυτό ήταν ένα πλάσ για να πιστοποιήσουν την ποιότητα του προϊόντος τους, το οποίο βέβαια μεταξύ μας δεν έχει πολύ σχέση με αυτά που οδηγούμε καθημερινά, ανεξάρτητα αν μοιάζουν εμφανισιακά. Δεν θα αντέχανε, θα κοβόντουσαν στη μέση πριν φτάσουν στα μισά της διαδρομής. Οπότε οι συνθήκες αυτές, η μεγάλη χρονική πίεση, η εναλλαγή των τοπίων, η θέρμη του Έλληνα θεατή, θυμάμαι όταν τελειώναμε το ανέβασμα από την Αθήνα στην Καλαμπάκα κατά τις 5.30 το απόγευμα και πηγαίναμε προς Καλαμπάκα για να σταματήσουμε για 3 ώρες για να κάνουμε το νυχτερινό κομμάτι, είχαν σταματήσει τα σχολεία, είχαν βγει όλα τα παιδιά έξω με τους δασκάλους, οι κάτοικοι των χωριών, και με σημαίες κουνάγαν τα χέρια τους και χειροκροτούσαν. Ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη γιορτή. Πιστεύω ότι δεν θα ισχύει πια στις μέρες μας, διότι έχουν τρομακτική πληροφορία τα παιδιά από την ταχύτητα των πληροφοριών μέσω iPad, μέσω τηλεφώνων, μέσα οτιδήποτε πραγμάτων. Και είναι κάτι που το επιβεβαίωσε και ο Μίκα Χάκινεν όταν βρεθήκαμε πριν από 3-4 χρόνια που είχε έρθει στην Ελλάδα, ότι κάποτε εμένα και το Σουμάχερ με είχαν στο δωμάτιό μου, αφήσα, είχε πει ο Χάκινεν. Τώρα με έχουν στο τηλέφωνο δίπλα τους και μου στέλνουν, λες και είμαστε φίλοι, στο Instagram σε διάφορα πράγματα. Γεια σου Μίκα, θέλω να κάνω αυτό, τι πιάνει η γνώμη σου. Οπότε αυτό το πράγμα έχει αλλάξει λίγο την ειδωλοποίηση των ατόμων. Αλλά για να μην το πλατιάζω, νομίζω ότι το Ράλι Ακρόπολης και ένα δικό του χρώμα, τόσο στη δυσκολία όσο και στην ομορφιά της φύσης, που ακόμη και οδηγοί που είχαν χάσει αγώνες όπως ο Σάινθ, ο Οριόλ, ο Μπιαζιόν, από διάφορες αιτίες, δεν τους έμενε πίκρα μέσα τους, είπανε θα ξανάρθω για να προσπαθήσω να κερδίσω. Άρα η σκληρότητα του αγώνα ήταν αυτή που τον έκανε πολύ ιδιαίτερο, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Νικόλα, εσύ? Όχι μόνο η σκληρότητα. Εγώ πιστεύω ότι βοηθούσε πάρα πολύ η εποχή που διεξάγεται ο αγώνας και τα μέρη μέσα από τα οποία περνούσε. Σε συνδυασμό με την απαράμιλη ελληνική φιλοξενία, αλλά και, για να λέμε τις αλήθειες, και με τις ελευθερίες που δίνει αυτή εδώ η χώρα στους, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, ήρωες που θέλουν να κάνουν κάτι πάνω στο έδαφος της. Γιατί και αυτό μετρούσε. Σίγουρα το Ακρόπολης ήταν το σαφάρι της Ευρώπης, ένας αγώνας πάρα πολύ σκληρός, και μάλιστα οι διοργανωτές του αγώνα θεωρούσαν ότι όσο πιο λιγότερα αυτοκίνητα τερματίζουν, τόσο καλύτερος είναι ο αγώνας, και αυτός είναι ο λόγος που πολλές εταιρείες ήθελαν να έχουν το τρόπαιο της νίκης του Ακρόπολης στα ράφια τους. Και βέβαια ένας ακόμα μεγάλος οδηγός, ο οποίος αγαπούσε τον αγώνα και δεν τον κέρδισε ποτέ, είναι ο πρόσφατα συγχωρεμένος Χάνου Μίκονα. Ο αγώνας αυτός ξέρουμε ότι έχει πολλά ωφέλη για την Ελλάδα. Κινητοποιήθηκε πολλής κόσμος αυτή τη φορά για να επιστρέψει πίσω. Αν σας ζητούσα να μου ξεχωρίσετε ένα ή δύο από αυτά τα σημαντικά ωφέλη, ποια θα ήταν? Κώστα. Σίγουρα η εικόνα θα ταξιδέψει όλα τα μήκη και πλάτη της γης από τη διάρκεια του αγώνα. Και σίγουρα η επαναφορά μας στο παγκόσμιο, εύχομαι να είναι παντοτινή, γιατί μιλάμε για 2 χρόνια μέχρι στιγμής, θα έχει μια κινητοποίηση γύρω από όλο αυτό τον πυρήνα που λέγονται αγώνες αυτοκινήτου, και παράλληλα ο ερχομός όλων αυτών των ανθρώπων, εφόσον έχουμε απαλλαγή από τον COVID ως τότε, θα έχουν πάει πιστεύω και εύχομαι καλύτερα τα πράγματα, είναι γενικά μια γενική κινητοποίηση που αφορά και χρήμα και προβολή, και κόσμος μαθαίνει την Ελλάδα που αν την ήξερε. Είναι γενικά ένα πολυσχηδές δημιούργημα που προκαλεί το Ράλι Ακρόπολης και το οποίο φέρνει κέρδη στην Ελλάδα. Νικόλα. Μπαίνουμε πάλι στο χάρτη της παγκόσμιας αυτοκίνησης, δεδομένου ότι δεν έχουμε άλλες ευκαιρίες για να μας αναφέρουν
όσον αφορά μια χώρα που ενδιαφέρεται για την αυτοκίνηση. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο είναι ότι η εικόνα της χώρας ταξιδεύει σε πάρα πολλά μέρη και η εικόνα δεν είναι μόνο αγωνιστικά αυτοκίνητα πάνω σε ειδικές διαδρομές, αλλά είναι και τοπία, είναι και άνθρωποι, είναι και παραλίες, είναι διάφορα πράγματα. Όπως επίσης το Rally Ακρόπολης θα είναι πυρήνας για κάποιες παράλληλες δράσεις που θα γίνουν σε όλη τη χώρα, βασικότερη των οποίων η οδική ασφάλεια. Και είναι παρατηρημένο διεθνώς ότι σε αγώνες που έχουν ανεπτυγμένο το σπορ του αυτοκινήτου, η οδική ασφάλεια είναι στα καλύτερα της επίπεδα. Όπως ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, η οδική ασφάλεια δεν συμβαδίζει τουλάχιστον με τις πρώτες χώρες της Ευρώπης στην οποία θέλουμε να ανήκουμε. Άρα η επίδραση του Ακρόπολης στη χώρα είναι πολύ επίπεδη και όποιος δεν θέλει να το δει απλά λειτουργεί στήρα αντιπολιτευτικά είτε όσον αφορά τις κινήσεις της κυβέρνησης είτε όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν και κατάφεραν να φέρουν τον αγώνα ξανά στο παγκόσμιο καλεντάρι. Όντως, αξίζει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που, για το επίτευγμα αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ο αγώνας, το Rally Ακρόπολης, όπως και νομίζω όλοι οι αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally, πέρασαν από διάφορες φάσεις. Μιλάμε για αγώνες επιβίωσης στις αρχές τους, με χιλιάδες χιλιόμετρα. Ο Ακρόπολης διέτρεχε όλη την Ελλάδα, από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί δεν πρόλαβα αυτή την εποχή. Και στη συνέχεια κατέληξαν σε sprint. Ωστόσο, υπήρχαν κάποια κομβικά σημεία. Εγώ θα θυμίσω μόνο, ας πούμε, την υπερηδική π.χ. στο Ολυμπιακό Στάδιο, που μάζεψε 80.000 κόσμο και έγινε ένα τεράστιο γεγονός. Θα ήθελα να μου πείτε ένα-δύο σημεία που πιστεύετε στο Rally Ακρόπολης έπαιξαν σημαντικό ρόλο, τόσο θετικό όσο και αρνητικό μέσα στην ιστορία του. Ναι, εγώ δεν πρόλαβα εκείνα τα Ακρόπολης τα τεράστια, είμαι λίγο λιγότερο αρχαίος. Αλλά πρόλαβα Rally Ακρόπολης Αθήνα Καλαμπάκα, Καλαμπάκα η μπούκλα μέσα από Βέρμιο, από Σέρβια κτλ. Καλαμπάκα Αθήνα, 24 ώρες διανυκτέρευση, τότε μέναμε στα αστέρια της Γλυφάδας, στα πρώτα κοινά Ακρόπολης, δεκαετίας του 70, μετά έρθε η Βουλιαγμένη και το Λαγονίσι. Πηγαίναμε μετά, απόγευμα της επόμενης μέρας, φεύγαμε και πηγαίναμε μέσω Αλεποχωρίου, Ψάθας και τα λοιπά, Ευρωστήνης και φτάναμε γύρω στις 2 με 3 τα ξημερώματα στην Ολυμπία. Μέναμε 2-3 ώρες και από εκεί ξεκινάγαμε και κάναμε από εκεί μέσα από τον Μπάρνα και τα λοιπά και τερματίζαμε είτε μετά τα Καρνεζέικα, τελευταία ειδική, στο Γαλατά και ερχόμαστε με φεριμπότ στην Αθήνα να τερματίσουμε ή οδικώς και τερματίζαμε. Είχε λοιπόν ένα πολύ περιπετειώδη χαρακτήρα με τρομερές αυξομοιώσεις θερμοκρασιών, ας πούμε, μια ειδική αστροκλησιά, ο Νίκος Τιμάδης σίγουρα, έχει τύχει, ας πούμε, να κάνει μια χρονιά ο Βάλτεγκαρντ, ο συγχωρεμένος, ξεκινούσε πρώτος και κάνει πρώτο χρόνο γενικής και την επόμενη χρονιά που είχε πρόβλημα, είχε ξεκινήσει έκτος, είχε χάσει ο ίδιος από τον εαυτό του 2,5 λεπτά. Γιατί υπήρχε μια απίστευτη υγρασία, σηκώνονταν με τα πρώτα αυτοκίνητα και έμενε μετέωρη εκεί, σαν να είναι ένα πέπλο το οποίο δεν σε αφήνει να δεις. Σίγουρα είχαν υπάρξει γκρίνιες κατά καιρούς, διότι είχαν υπάρξει κάποια Ακρόπολης, ειδικά εκείνη την εποχή που χρησιμοποιούσαν την Δυτική Πατέρα, αν θυμάσαι, Νίκο, εκεί μέσα στα, κοντά στα Βίλια. Τέλη δεκαετίας 90. Έτσι. Είχε υπάρξει τεράστια γκρίνια, διότι στην κυριολεξία, ολοκληρώνοντας το Rally Ακρόπολης όσο τερμάτισαν, τα αυτοκίνητα ήταν για πέταμα. Κυριολεξία. Όπως θυμόμαστε επίσης τον Γκάνκουνεν να εγκαταλείπει στη Τζούκα μετά τον Ταρζάν, από κομμένα ράμφι είχε διελύσει το αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα σκαλοπάτι που ναι, μεν οι οδηγοί γκρίνιαζαν, αλλά τα εργοστάσια, επειδή είχαν άλλους στόχους, το επιβράβευαν και αυτό που ο Νίκος προηγουμένως ότι όσο λιγότερα τερματίζαν, τόσο καλύτερα. Στα αρνητικά του αγώνα είχαν γίνει κάποιες δεν τίποτε σπουδαίο, αλλά θυμάμαι ότι κάποτε σε μια καταρακτώδη βροχή που είχε κερδίσει ο Βάλτεγκαρντ με τον Ζέλιους με το Escort, 79 πρέπει να ήταν, είχε κερδίσει μια καταρακτώδη βροχή, είχε υπάρξει ένα τεράστιο διαπληκτισμό των οργανωτών, γιατί είχε κάνει ντουόλο ο κόσμο, με ένα συνεργείο, αν θυμάσαι, Νίκο, του BBC. Υπάρχει αυτή η σκηνή σε Δημήτρη Γραμματικόπουλου. Όμως αυτά είναι πτέσματα, γιατί υπάρχει πίεση μεγάλη και εμείς, σαν αγωνιζόμενοι, πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει λάθος. Αν και είναι άψογοι οι Έλληνες κριτές και πολύ φιλότιμο, έχουν γίνει κάποια λαθάκια που δεν έχουν σχέση με πρόθεση. Όταν σου πέσουν 4 αυτοκίνητα πάνω στο κοντρόλ, εκείνη τη στιγμή κάλλιστα μπορεί να πάρει ένα στο καρνέ του άλλου. Όχι ότι έχει συμβεί, αλλά θέλω να πω. Είναι λοιπόν πραγματικά ηρωική η συμπεριφορά των ανθρώπων που ασχολούνται με την οργάνωση, που τρώνε τη σκόνη, τη λάσπη, το κρύο. Πρέπει να πάνε ατελείωτες ώρες πριν. Αυτό βέβαια αφορά την οργάνωση. Από εκεί πέρα λοιπόν
Δεν θυμάμαι κάτι που να είναι ιδιαίτερα αρνητικό πέρα από την σκληρότητα που είχε. Και πραγματικά είναι περίεργο να δω τώρα που οι πιτσιρικάδες σε ομοιωματικά θα εμφανιστούν σε ένα ράλι Ακρόπολης, δεν το ξέρουν, αν θα βάλουν τον Γκάζι στο πάτωμα, όπως συνηθίζεται στα υπόλοιπα ράλι που είναι ράλι σπριντ, τι κομμάτια θα επιστρέψουν πίσω από τα αυτοκίνητα, εκτός και αν γίνει κάποια μαγική κίνηση και οι δρόμοι από κάποιο λόγο δεν χαλάσουν, δεν αυλακωθούν, δεν βγουν γκονάρια. Είμαι περίεργο. Νικόλα, εσύ τι βλέπεις, τι έχεις δει ως κομβικό σημείο στο Ράλι Ακρόπολης? Το Ακρόπολης πέρασε από πολλές φάσεις. Καταρχάς ξεκίνησε σαν μια δοκιμασία ακριβίας. Πολύ μεγάλος αγώνας από το 1953 και μετά. Mm-hmm. Πολύ μεγάλος αγώνας. Ήταν ουσιαστικά μια σφιχτή regularity. Στη συνέχεια γύρω στο 66-67, αγώνες που δεν προλάβαμε ούτε ο Κώστας ούτε εγώ, άρχισε να γίνεται κατά κάποιο τρόπο αγώνας ταχύτητας, αλλά με πρώτη προϋπόθεση την αντοχή σε διαδρομές 3.500 χιλιόμετρων, εκ των οποίων 1.400-1.500 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Ειδικές διαδρομές που όταν τις περνούσαμε στις δοκιμές, δεν πιστεύαμε ότι πραγματικά ο δρόμος του αγώνα περνάει από εκεί. Τσεκάραμε και ξανατσεκάραμε για να βεβαιωθούμε ότι όντως από εκεί περνάει ο αγώνας. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Μονοπάτια δηλαδή. Μονοπάτια. Εγώ θυμάμαι στη μέση του δρόμου τα φυτά να ξεπερνούν το ύψος του καπό, αν σας λέει κάτι αυτό. Που εκεί λες, είμαι σε χωράφι, έχω χαθεί, κάτι λάθος έκανα. Τέλος πάντων, γύρω στο 85, όταν άρχισαν τα σοβαρά ατυχήματα στους αγώνες, δυστυχήματα μάλλον, τα οποία κόστησαν την κατάργηση του Group B, ο αγώνας συρρυκνώθηκε. Μειώθηκε πάρα πολύ, τα χιλιόμετρα μίκριναν, άρχισε να γίνεται και λίγο πιο γλυκός, πιο βατές οι ειδικές διαδρομές. Και τελικά μετά τα τέλη της δεκαετίας του 90 εκεί περίπου, όταν καθιερώθηκαν και τα σέρβις, τα σταθερά σημεία σέρβις, τα σέρβις park, τότε έγινε ένα καθαρό σπριντ για να καταλήξει στην τελευταία δεκαετία σε ουσιαστικά ένα γύρω-γύρω όλοι, όπου είναι γρήγορες αναβάσεις σε χώμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ελληνικά χώματα δεν προσφέρονται για μεγάλες ταχύτητες. Και επειδή οι παγκόσμιοι οδηγοί αυτό που ξέρουν να κάνουν είναι να βάζουν το πόδι στο πάτωμα και αν σπάσει έσπασε, ας μην έσπαγε, όπως έλεγε και ο φίλος μου Κώστας σε μια συνέντευξη προκαιρού. Αν δεν σπάσει έσπασε. Φταίνει η μηχανική, φταίνει οι κατασκευαστές. Δεν φταίει ο οδηγός. Έχω καλύτερο. Ακριβώς. Ο οδηγός βάζει το πόδι στο πάτωμα, έτσι κάνουν οι παγκόσμιοι, και όποιος αντέξει, ό,τι αντέξει, άντεξει. Πάλι παραμένει λοιπόν, λόγω της ιδιαιτερότητας του ελληνικού εδάφους, παραμένει ένας πολύ σκληρός αγώνας. Είναι σπριντ, είναι μικρός. Είναι λίγα τα χιλιόμετρα, έως ότου οι υπαλλήλοι να λένε σιγά ρε παιδιά, κουραστήκατε, λέει, επειδή κάνατε 5 ειδικές διαδρομές την ημέρα. Εμείς που κάναμε 17 και την άλλη μέρα έχει 22, τι να πούμε. Αλλά εγώ νομίζω και κάτι άλλο. Τελικά η φανέλα πρέπει να παίζει ρόλο. Το Ακρόπολης για την Ευρώπη σημαίνει το σαφάρι της Ευρώπης. Ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ξανατρέξει στο Ακρόπολης, αυτό το πράγμα το έχουν ακούσει, το έχουν πάλι στο μυαλό τους. Ή τέλος πάντων, μόλις μπουν στην πρώτη ειδική διαδρομή, που μπορεί να είναι η κινέτα, ή να είναι ο πατέρας, ή να είναι κάτι αντίστοιχο, το καταλαβαίνουν το πετσί τους. Οπότε βάζουν λίγο νερό στο κρασί τους και επηρεάζονται. Μάλιστα. Οι ειδικές στοιχείες που είπες, είχες καμία πληροφορία, δεν πάμε για λουτράκι, Νίκο μου? Όχι, Κώστα μου, μακριά από μένα η πληροφόρηση. ειλικρινά, παρότι θα μπορούσα να έχω ρωτήσει και ίσως να έχω μάθει κάτι, αποφεύγω την ερώτηση, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είναι η πρώτη διαρροή. Άρα να αποφύγω και εγώ την ερώτηση, γιατί την είχα σκοπό και πιάστηκα από τα λόγια του Κώστα. Αν ξέρουμε πού θα είναι τουλάχιστον το κέντρο του αγώνα. Γιατί να θυμίσω στους θεατές μας ότι ο αγώνας έχει περάσει από Λαμία, έχει περάσει από Αθήνα, έχει περάσει και από Λουτράκι. Μιλάω τώρα για τις τελευταίες δεκαετίες, δεν πάμε όλα τα χρόνια πίσω. Οπότε τι παίζει? Ξέρω ότι υπάρχει μια διεκδίκηση ήδη από την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος για το Λουτράκι. Και από το Λουτράκι υπάρχει. Και από το Λουτράκι. Α, υπάρχει και από το Λουτράκι. Βεβαίως. Αυτή η πληροφορία είχα εγώ πριν από μέρες. Mm-hmm. Αρκετές μέρες. Όμως, λόγω του COVID υπάρχει το πρόβλημα της ξενοδοχειακής διαθεσιμότητας. Αυτοί ζητάνε, οι παγκόσμιοι που θα έρθουν, ζητάνε να υπάρχει ένα COVID-free ξενοδοχείο όπου θα μείνουν όλοι εκεί. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Αυτό θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, πιστεύω, για το προς τα που θα πάει το πράγμα. Δεν θέλω να υποστηρίξω κανένα από τα δύο μέρη, έτσι όσο Ακρόπολης θα είναι, ό,τι και να γίνει. Προφανώς. Και θα μάθουμε. Αλλά με αυτή την προϋπόθεση χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος χώρος.
Ενώ μια ξενοδοχειακή μονάδα τεράστια για να ικανοποιήσει μια τέτοια ανάγκη, ας πούμε. Προφανώς. Άρα μπαίνει στο πάνελ και η Αθήνα. Δεν νομίζω, γιατί δεν εξυπηρετεί από ειδικές διαδρομές. Στην Αγγλία, στο RAC, τολμούν οι Άγγλοι, γιατί προφανώς έχουν πιο πολύ δυναμική από εμάς και σε ταλαιπωρούν καμιά 200 χιλιόμετρα για να φτάσει στην πρώτη τύχη. Ναι. Το κάνω ακόμη και σε μικρούς αγώνες. Θυμάμαι το 91, ήταν, είχαμε τρέξει με τον Τζίγκερ σε ένα καρτέλ ράλι, όχι καρτέλ της Κόκας, καρτέλεφων σημαίνει το καρτέλ, που ξεκίνησα τον Μπράντφορντ και μέχρι να φτάσουμε στο Γκίλτερ Φόρεστ επάνω, περνούσαμε, κάναμε μια ειδική Μικι Μάους, τις λέγανε 2,5 μίλια, ας πούμε, μέσα στην περιοχή των λιμάτων στο Μπράντφορντ. Και μετά από 2,5 ώρες, μια άλλη μικρή ειδική, 1,75 μίλια, σε ένα εργοστάσιο που στην ουσία έκοβε δέντρα και τα κόβανε κομμάτια, ήταν πριονιστήριο δηλαδή. Και από αυτό το 12 το μεσημέρι, φτάσαμε 6,5 ώρα το απόγευμα για να μπούμε στο δάσος και να ξεκινήσουμε τις πραγματικές ειδικές και να γίνουν διάφορα πράγματα. Εδώ δεν το έχουμε αυτό, δεν ξέρω τον λόγο. Τα καμένα βούρλα πια δεν έχει κλείσει και το μεγάλο ξενοδοχείο της κυρίας Λεβέντη, γιατί η Εθνική Οδό το παρέκαμψε. Υπάρχουν δυσκολίες σε αυτό το πράγμα. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσε να. Βέβαια, είναι ταλαιπωρία 200 και 200 χιλιόμετρα, ας πούμε, για να φτάσει στη Λαμία να πάει να κάνει πράγματα, αν ξεκινήσει από την Αθήνα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με το service park, όπως είναι φουνταριστό και όλα αυτά τα πράγματα που είπε και ο Νίκος προηγουμένως με τις αλλαγές που γίνανε στον αγώνα. Εσύ, Νίκο, θα μας δώσεις τελικά την ιστορική πληροφόρηση? Δεν υπάρχει ιστορική πληροφόρηση. Εγώ θα πω το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί έγινε αυτό που δεν περίμενε κανείς, ούτε εμείς. Ξαναμπήκε το Ακρόπολης στο παγκόσμιο καλεντάρι. Αυτό λοιπόν όλους τους Έλληνες και όχι μόνο αυτούς που ενδιαφέρονται για την αυτοκίνηση πρέπει να μας κάνει χαρούμενους. Δευτερευούς σημασίας αν θα γίνει στη Λαμία, στη Λάρισα, στην Κόρινθο, στο Λουτράκι. Εγώ θα πω το εξής όμως από τη γνώση μου. Πλέον οι προδιαγραφές τόσο της FIA όσο και του promoter του WRC είναι πάρα πολύ αυξημένες. Δεν έχουν καμία σχέση με τα Ράλι Ακρόπολης που ξέραμε εμείς ή που γινόντουσαν μέχρι το 12-13 που ήταν η τελευταία φορά που έγινε Ράλι Ακρόπολης στην Ελλάδα. Και ιεραρχούνται τελείως διαφορετικά από ό,τι τις ιεραρχούμε εμείς, είτε σαν εμπλεκόμενοι άμεσα στους αγώνες, είτε σαν θεατές. Με λίγα λόγια, πρώτα απ' όλα, οι ξένοι ξέρω ότι αξιολογούν τις υποδομές τόσο της διαμονής, όσο και τις επικοινωνιακές, αλλά και τις συγκοινωνιακές. Και δευτερευόντως αξιολογούν τον αγωνιστικό χώρο, που είναι οι ειδικές διαδρομές. Σε αυτή λοιπόν τη βάση και με δεδομένο ότι έχει κλείσει ένα μεγάλο ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα, υπάρχει βέβαια το άλλο μεγάλο ξενοδοχείο, η Γαλήνη, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα των παγκόσμιων, υστερεί κατά κάποιο τρόπο η περιοχή της Λαμίας και προκρίνεται η περιοχή στο Λουτράκι, λέω εγώ. Αλλά κατά την άποψή μου, δεν θα το πω εδώ, δεν το έχω πει ούτε στην Επιτροπή, ούτε πρόκειται να το πω, υπάρχει τρόπος να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές και μάλιστα εντυπωσιακός τρόπος. Αλλά μακάρι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν τον αγώνα να το σκεφτούν και να μπορούν να τον υλοποιήσουν. Τρόπος, αν θες, κάνουμε μετά τον αγώνα μια συνέντευξη πάλι. Ευχαρίστω, αλλά δεν θα είναι καλό να τους δώσουμε ένα κίνητρο να σκεφτούν κάποια τύψη, κάτι? Όχι, εάν δεν ανήκα στην Επιτροπή θα μπορούσα να τον πω αυτόν τον τρόπο. Αλλά ανήκω, δεν το έχω πει ούτε στην Επιτροπή, το έχω σκεφτεί μόνος μου, ίσως και ο Κώστας μπορεί να έχει σκεφτεί κάτι αντίστοιχο. Πολύ εύκολος τρόπος, εντυπωσιακότατος, αλλά μακάρι να το σκεφτούν και να το κάνουν. Αν μπορεί να γίνει φυσικά, γιατί αυτά που θέλουμε δεν είναι υλοποιήσιμα 100%. Αυτό δεν θα πρέπει να το πει στην Επιτροπή όμως για να το προτείνει η Επιτροπή? Είναι άλλος ο ρόλος μου στην Επιτροπή. Νίκο μου, είναι άλλος ο ρόλος μου στην Επιτροπή. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα αγωνιστικά. Πρέπει να τον σφυρίξει σε κάποιον όμως που ασχολείται. Όχι. Με κάποιον τρόπο. Ο Κώστας με τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια ξέρει ότι όχι εγώ. Μάλιστα. Okay. Αρβανίδικο κεφάλι, ξακούσεις τι σημαίνει? Όχι εγώ. Μάλιστα. Ήθελα να δούμε λίγο το μέλλον του WRC, να πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό, γιατί του χρόνου έρχονται υβριδικά αυτοκίνητα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Φαντάζομαι ότι στα επόμενα χρόνια θα έρθουν και ηλεκτρικά, ίσως με ένα παράλληλο θεσμό, ίσως τον ίδιο. Θέλω να μου πείτε, αυτή η εξέλιξη, καθαρά από άποψη θεάματος, αγωνιστικά, πώς τη βλέπετε? Κοίταξε να κάτι. Είναι σημεία των καιρών που λένε, έτσι. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε
σε αμιγώς ηλεκτρικά. Το ότι πάνε γρήγορα θα τα κάνουν να πάνε γρήγορα είναι το μόνο σίγουρο. Το ότι λείπει ο θόρυβος, λέω το εξής. Κάποια παιδιά τα οποία γεννηθήκανε το 2008, βάζω και 5 χρόνια πριν από την μέρα που έγινε τελευταία φορά, ναι, και σήμερα είναι 2008-2021, έτσι, είναι 13-14 χρονών, δεν ξέρουν τι θα πειράλει η Ακρόπολης. Δεν τους λείπει. Γιατί είναι σαν ένα πιάτο φαγητό που δεν το έχεις δοκιμάσει. Αν το έχεις δοκιμάσει, δεν σου λείπει το φαγητό αυτό. Εγώ πιτσιρικά όταν ήμουν, θυμάμαι ότι με το που τέλειωνε τα Ακρόπολης, πήγα να τρέχω, έπια μια απίστευτη μελαγχολία για 20 μέρες για να το σταμπιλιζάρω, να το ηρεμήσω, πότε θα ξανάρθει το χρόνο του Ακρόπολης. Και δυστυχώς πάθαινα το ίδιο και τον καιρό που έτρεχα. Γιατί λόγω της εμπλοκής και με την παρέα που κάναμε με τους παγκόσμιους, γιατί αυτό που ο Νίκος, ότι λόγω με κάποιους οδηγούς που έτρεξα, κάναμε παρέα και με ονόματα βαριά τα οποία και τα σεβόμαστε και δεν σηκώναμε ποτέ τα μάτια μας να κοιτάξουμε στα ίσια, γιατί ξέραμε ποια ήταν η εμπλοκή τους, ξέραμε ότι ήταν πραγματική ράλι με ταπεινοί άνθρωποι. Γιατί το πράγμα, το WRC πάλι έχει πάει και λίγο προς τη Φόρμουλα 1, Νίκο, αν συμφωνείς. Δηλαδή, 100% προσπαθεί να πάει στη Φόρμουλα 1 για να επιβιώσει. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Οι σημειώσεις μου βελτιώθηκαν όχι από καμία ιδιαίτερη δική μου εξυπνάδα, απλώς από την αγωνία που είχα πάντα ότι οι άλλοι ξέρουν πιο πολλά από μένα. Εγώ μπορεί να έχω κάνει 20 του Ακρόπολης αθλητικά, αλλά άλλος έχει κάνει 10 Μοντεκάρλο, 10 Σαφάρια, 10 Πορτογαλίες, 10 Σουηδίες, 10 Ιαπωνίες, άρα ξέρει πιο πολλά από μένα. Με αυτό λοιπόν το γνώμονα, έχω στα χαρτιά μου, στα αρχεία μου, πιστεύω κάτω να κάνω ένα βιβλίο, σημειώσεις από τον Κιβημάκη, τον συνεργό του Μάρκου Άλεν, που ήταν εκπληκτικά παιδιά και οι δύο. Γιατί είχα απορίες και μου έδινε λοιπόν ένα τετράδιο, μου γράφε, μου δίνει μια ειδική, τον Ταρζάν, ας πούμε, και μου έκανε και ένα ίντεξ. Και πήρα στοιχεία από εκεί, ας πούμε. Αντίστοιχα με τον Ρέπο ή δεν ξέρω εγώ, με τον Σιβιέρο του Μπιάζου. Ήτανε ταπεινοί άνθρωποι, τρώγαμε μαζί τα βράδια, πειραζόμασταν. Σήμερα δεν μπορεί να πλησιάσει εύκολα. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει άλλη γνώμη σε αυτό το πράγμα που λέω. Έχουν γίνει στάρ. Η αλήθεια είναι αυτή. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι ο Ελενά, έχουν γίνει στάρ οι περισσότεροι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ερχόταν εκείνα τα χρόνια ο Βάλτεγκαρντ, ο Τορζέλης, όλοι αυτοί και φέραν τα παιδιά τους μαζί. Και λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, Μάιο μήνα δεν έχουν σχολείο. Για την ελληνική νοοτροπία, δυστυχώς εγώ έτσι. Λέω, βεβαίως και έχουν. Και τι γίνεται με τις απουσίες. Λέω, ποιες απουσίες. Λέω, δεν πάω σχολείο. Μα δεν καταλάβεις καλά. Αυτοί κάνουν εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Είναι ανώτεροι του σχολείου. Συνεπώς παίρνουν και βαθμό παραπάνω. Okay. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Νίκο. Θεωρείς ότι αυτή η αποστασιοποίηση π.χ. των οδηγών αρχικά θα οδηγήσει και σε αποστασιοποίηση του ίδιου του WRC, δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε στα βουνά να το βλέπουμε? Θα είναι πιο εύκολο να το βλέπουμε? Δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μεταβατικό διάστημα που θα ζήσουμε το 22, 23, 24 με τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο πρώτα απ' όλα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες για να συνεχίσουν την εμπλοκή τους και να έρθουν κι άλλοι στα WRC, γιατί είναι πολύ λίγες οι τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες. 2,5. Εποχές, yeah. 2,5 ακριβώς, όπως λέει ο Κώστας. Το Γιώτα, Χιουντάι και Ford. Η Ford είναι μόνο που μας κονκλήσουν με κάποια βοήθεια. Δεν είναι η ίδια. Ναι, δεν είναι η Ford. Υπήρχαν εποχές που 8 και 9 αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν πλήρη εμπλοκή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι ή στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Και τώρα είναι μόνο 2,5. Άρα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι αγώνες Ράλι προκειμένου να γίνουν ενδιαφέροντες και για άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες και να επιβιώσουν. Όσον αφορά το θέαμα και το θόρυβο, βλέποντας σε βίντεο προμηνών ένα Σκόντα ηλεκτρικό να κάνει ειδική διαδρομή, δεν υπολοιπόταν σχεδόν καθόλου από τα αυτοκίνητα που βλέπουμε σήμερα, τα Ρο5 και τα Ρο4. Δεν ξέρω αν το είδες, Κώστα, ή αν το είδες, Νίκο. Ναι, Νίκο, μπορώ να σου πω στα αρπάγματα, ήταν πολύ πιο γρήγορο. Σίγουρα. Γιατί έχει άμεσα τον γκάζι. Και το σφύριγμα ήταν εντυπωσιακό. Ναι. Αυτό ήθελα να πω ότι μπορούν να δώσουν και ό,τι ήχο θέλουν. Έτσι. Έχουμε εξωτερικά ηχεάκια, μπορεί να κάνει ό,τι ήχο ζητάει ο κόσμος. Πέρα από τις πέτρες και τα χτυπήματα από κάτω. Έτσι. Και όλα αυτά, εφόσον ο ηλεκτρισμός επικρατήσει, πράγμα για το οποίο εγώ δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Mm. Εγώ πιστεύω ότι η μπύλια θα καθίσει σε ένα συνδυαστικό σχήμα θερμικός κινητήρας με ηλεκτρισμό ή υδρογόνο. Μιλάς για τους αγώνες ή γενικότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία? Για την αυτοκινητοβιομηχανία, κατά συνέπεια για τους αγώνες ράλι. Μάλιστα. Να κλείσουμε με κάτι. Για να ολοκληρώσω, Νίκο, σίγουρα το ότι πάμε σε υβριδικά αυτοκίνητα ράλι την επόμενη τετραετία είναι θετικό
και ενδεχομένως να κάνει πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα στη λογική ότι μπορεί να έρθουν και άλλοι κατασκευαστές. Ωραία. Λοιπόν, για να κλείσουμε την ωραία αυτή συζήτηση, θέλω να αφήσουμε έξω τους ανθρώπους της γενιάς δικιάς μου, της δικιάς σας, των ενδιάμεσων, τέλος πάντων όλους αυτούς που έχουν πάει στο βουνό, έχουν κυνηγήσει τα Ακρόπολης και ξέρουν γιατί το κάνουν και γιατί επανέρχονται κάθε χρόνο με μεγάλη ακρίβεια και πιστότητα. Να πάμε λίγο στις πιο καινούργιες γενιές, στις αυτές που λέμε ότι δεν έχουν δει καν ράλι Ακρόπολης. Και να τους πούμε ένα, δύο ή τρεις λόγους, τους πιο σημαντικούς, που θα πρέπει να πάρουν την παρέα τους, ή μόνοι τους, και να ανέβουν στο βουνό. Να υποστούν την ταλαιπωρία, γιατί υπάρχει μια ταλαιπωρία, το κόστος, όποιο είναι αυτό, σημαντικό σήμερα και αυτό, και να πάνε να δουν τον αγώνα στις 9 Σεπτεμβρίου ή στις 10 που θα ξεκινήσουν οι διοικητές. Για κάποιον που δεν έχει δει ποτέ WRC, όπως είπες, αγώνα, πραγματικά θα είναι αξέχαστη στη μνήμη του εκείνη η πρώτη στιγμή που θα ακουστεί από μακριά το σκάσιμο του κινητήρα που αντιλαλεί μέσα στα βουνά και μέσα στις χαράδρες. Και θα μείνει άφωνος και με το στόμα ανοιχτό όταν θα περάσει από μπροστά του με απίστευτα χιλιόμετρα για την ποιότητα του δρόμου. Αυτό και μόνο είναι ένα ερέθισμα το οποίο πρέπει όλοι να βγουν στα βουνά. Θα είναι αξέχαστη η εμπειρία. Αξέχαστη. Όντως. Προσυπογράφω. Νίκο. Το να βλέπεις να καταργούνται οι νόμοι της φυσικής σε ένα τερέν το οποίο μόνο για αυτοκίνητα δεν προσφέρεται είναι εντυπωσιακό από μόνο του. Απ' την άλλη μεριά, για κάποιους που δεν είναι κυνηγοί ή ορειβάτες, είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν πολύ όμορφα μέρη της ελληνικής υπαίθρου σε μια πάρα πολύ όμορφη εποχή όπως είναι το φθινόπωρο, αντίστοιχα και με την άνοιξη. Πιστεύω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο, ειδικά για όσους ποτέ δεν είχαν την εμπειρία να κάνουν αυτό. Όμως, Νίκο, θα μου επιτρέψεις, μιλάμε σχεδόν μισή ώρα για το ράλι Ακρόπολης και δεν είπαμε τίποτα για το πώς ξεκίνησε αυτό που λέμε το ράλι των Θεών, τον εθνικό μας αγώνα που τελικά είναι εθνικό κεφάλαιο και ευτυχώς που βρέθηκε μια κυβέρνηση να το πιστέψει αυτό και το ξανά έχουμε στο καλεντάρι. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε ένα-δύο λόγια και ο Κώστας και εγώ για το πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η αρχή της οποίας έγινε το 1951, και μετά να κλείσουμε, να καληνυχτιστούμε και να ευχηθούμε καλή θέαση όταν θα γίνει ο αγώνας 9 με 12 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως. Ας τελειώσουμε λοιπόν με μια αρχή που είναι το ξεκίνημα του αγώνα. Έχω διαβάσει κι εγώ, γι' αυτό δεν το ξέρω, ότι ήταν μια υπόθεση παρέας, έτσι. Δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι, Νίκο. Ήταν μια υπόθεση παρέας το 1951, μέσα στους οποίους ήταν και ο εμβληματικός πρόεδρος της ΕΛΠΑ, ο Αλέξανδρος Δαρδούφας, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και χρόνια, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει ακόμα και σήμερα και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να του πάρεις μια συνέντευξη, γιατί θυμάται πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, 400. Είναι ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Α, μάλιστα, γνωστός και μη εξαιρετικός. Σε αυτή την παρέα, ακριβώς που ξεκίνησε το 1951 το ελληνικό ράλι, το πήγε πρόταση στην ΕΛΠΑ. Η ΕΛΠΑ το πέρασε στη ΣΕΛ για χορηγία και έτσι ξεκίνησε το ελληνικό ράλι, που στη συνέχεια έγινε ράλι ΕΛΠΑ το 1952, το 1953 ράλι Ακρόπολης και το 1955 διεθνές ράλι Ακρόπολης, για να φτάσουμε σήμερα να συζητάμε για τον εθνικό μας αγώνα και το εθνικό μας κεφάλαιο. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Κώστας, αν θέλει να πει κάτι να συμπληρώσει αυτό, γιατί έχει ζήσει η Ακρόπολης. Νίκο, κοίταξε, εγώ το πρώτο μου Ακρόπολης ήταν το 1975. Πρώτο μου. Με τον Γιάννη Σταθάτο, όποιο πατέρα του είχε εμπλακεί στους αγώνες. Αυτά είναι η πρώτη μου εμπειρία. Από εκεί και πέρα, ανελιπώς, μέχρι και τις αρχές του 2000 έκανα τα 28 Ακρόπολης. Είδα μια Ελλάδα διαφορετική από ό,τι όταν ξεκίνησα. Μια Ελλάδα που άλλαζε, σαν φυσικό περιβάλλον εννοώ. Γνώρισα μοναδικούς ανθρώπους όπως ο αξέχαστος Ταρζάν Μπαρμπαγιώργος πάνω στα φούρνα. Έχω παντού φίλους. Το Ακρόπολης έχει μια διαφορετική ψυχή, μια διαφορετική άβρα. Αυτό που πεις περί φιλοξενίας. Θυμάμαι τον Βατάνιο που έλεγε ότι βρισκόμαστε στα Κανάρια νησιά τότε στον αγώνα των πρωταθλητών με τη Μουτών που πήγαινα και έτρεχα. Που έλεγε ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι ποτέ ζωή μου στην Ελλάδα δεν άφησα να πληρώσω τον καφέ μου. Όταν έπαιρνα σε ένα καφενεδάκι, σε ένα χωριό, ένα καφέ, ας πούμε, δεν άφησα ποτέ να τον πληρώσω. Και του εξήγησε ότι ο Ξένιος Δίας εδώ γεννήθηκε. Η φιλοξενία εδώ γεννήθηκε. Και μπορεί πολλά πράγματα έχουν να αλλάξει λόγω τουρισμού, αλλά όταν γίνεται ράλι Ακρόπολης, ο Ξένιος Δίας ξαναζεί. Ακριβώς. Να είστε καλά
Και οι δύο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύτιμη η εμπειρία σας και η γνώση σας και όλο αυτό που έχετε ζήσει στο Ράλι Ακρόπολης. Μετρούσα λίγο τα χρόνια του Κώστα, 41, τα έβγαλα. Το 70 έκανα, αιαρινό το 70 με τον Μπελέγρη, το Γιάννη έκανα. Είναι ακόμα περισσότερα, sorry, 50 χρόνια. Εμένα από το Ακρόπολη το 79 πάντως. Εντάξει, εσύ είσαι νεότατος, καμία σχέση. Το είπα, τα βάφη άσπρα από πιτσιρικά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ελπίζω να κινητοποιήσαμε τον κόσμο, ειδικά αυτόν που δεν έχει ασχοληθεί. Γιατί όπως είπα, όποιος έχει τρέξει, όποιος έχει πάει μάλλον, καλά όποιος έχει τρέξει δεν το συζητώ, αλλά όποιος έχει παρακολουθήσει σίγουρα θα είναι στο βουνό. Ελπίζω να κινητοποιήσαμε και αυτούς που δεν έχουν πάει στο βουνό ποτέ. Θα το απολαύσουν και θα είναι πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Να συμπληρώσω ότι όποιος έχει τρέξει είναι σε στέρηση. Τα λέω καλά, Νίκο. Σε βαριά στέρηση και βαθιά μελαγχολία. Γιατί για μας, είτε είμαστε θεατές είτε είμαστε αγωνιζόμενοι, το Ακρόπολης ήταν το σημείο αναφοράς της χρονιάς. Της ζωής μας, Νίκο. Της ζωής μας, ακριβώς. Ο γιος μου, λέει, γεννήθηκε πριν το Ακρόπολης και η γυναίκα μου έμεινε έγκυος μετά το Ακρόπολης και έπιασα δουλειά 5 μέρες πριν το Ακρόπολης κτλ. Έτσι είναι αυτό. Και έφτασα στο Χαλκιδικής με την Ινώ 24 ημερών. Μέσα στη Λάτσια του Μπεμπενίστε. Η οποία είχε γεννηθεί 1 μήνα μετά το Ακρόπολης. Ο Μάνος. Ανήμερα στο Ακρόπολης, 30 Μαΐου. Σας ζηλεύω και τους δύο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε να παρακολουθείτε, να τρέχετε και να παρουσιάζετε όλο αυτό τον υπέροχο κόσμο του WRC. Να είσαι καλά, Νίκο μου, για χαρά.